πάμε να δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τη Σάγια. Τη Σάγια την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ξέρουμε τη μαμά της. Ναι. Και μέσα από την κάμερά μας τη συστήνει πρώτη φορά. Εγώ δεν θυμάμαι να την έχω ξαναδεί. Είναι η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση. Να σου πω ότι είναι τα τελευταία 6 χρόνια στην Αθήνα. Και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί η οικογένεια με τα χρόνια είχε κάπως χωριστεί. Βέβαια. Ο ένας νομίζω στην Νορβηγία, ενώ ο μπαμπάς της στη Δανία. Η μαμά της, να σου πω λίγο για να τα καταλάβεις. Τι γίνεται? Όχι, βρέχει. Τι ακούστηκε? Τι γίνεται? Λοιπόν, να στα πάρω λίγο από την αρχή, γιατί η Σάγια έχει ένα κράμα λαών και DNA. Ναι, λοιπόν, ναι. Να σου πω ότι η μαμά της είναι από τη Νέα Γουιάννα, okay. Που είναι κοντά, για να βάλουμε μια πινέζα, Βραζιλία. Πολύ ωραία. Κολομβία, κάπου από εκεί. Έχει αυτή την όμορφη εξωτική. Ναι, όμορφη. Περίμενε, έχουμε κι άλλο. Ο μπαμπάς από τη Δανία. Η γιαγιά από τη Νέα Γρυλανδία και κρατήσου, ο παππούς είναι Ινδιάνος. Καλά, απίστευτο συνδυασμό. Είναι ένας απίστευτος συνδυασμός. Η μαμά της ανοίξει ένα Ινστιτούτο, να πούμε. Είναι αυτό που λέμε το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, γιατί είναι φοβερή καλλιτέχνη σε όλα και είναι και ψυχολόγος. Μάλιστα, πάμε να τους δούμε. Να τις δούμε τις δύο αγαπημένες κυρίες. Ανυπομονώ να μας συστήσει τη μαμά της, γιατί την ξέρουμε πάρα πολύ καιρό και τη συμπαθούμε, τη Σάγια. Και υπέροχος άνθρωπος. Αλλά και η μαμά της φαίνεται έτσι πολύ θετική γυναίκα. Παρακαλώ. Σάγια μου και μαμά Λινέτ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε για πρώτη φορά εδώ. Κάνουμε ποδορικό, έτσι. Έτσι. Την πόρτα στο στούντιο αισθητικής που έχεις με τη μαμά σου. Ναι, είναι ένας καινούριος χώρος. Μετά από πολλά χρόνια, από τελευταία φορά που ανοίξαμε στη Θεσσαλονίκη, πρώτη που άνοιξε κομμωτήριο για hair extensions, επιμίξη μαλλιών. Τώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει εξελιχθεί η μαμά και κάνει και θεραπείες προσώπου, lifting χωρίς νεστέρι. Θυμάμαι ότι φτιάχνετε και μαζί μία σειρά από κρέμες. Είναι φυτικά προϊόντα. Και εγώ μες στην καραντίνα άρχισα να σπουδάζω κοσμητολογία. Αποφάσισε και η μητέρα μου ότι θέλει να έρθει να ξαναπροσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα μαγαζί παρέα. Και τώρα φτιάχνουμε και κρέμες μαζί. Now you're here in Greece. For me, Greek is a paradise. Even though I've stayed away for many years, you know, I'm still longing to come to Greece. You know, and it makes it more easier that my daughter is here and our family, so I can be, we can be one family again. Did you miss Saya? Oh, yes. The time that you weren't here? Every day. You said me before that in Iceland you have clients, TV stars, and you do their hair. Yes, I have a lot of artists, models, and we do a total makeover. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να μιλήσουμε με τη μαμά σου. Και εγώ θέλω να μου πεις αν σου έλειψε. Εμένα σίγουρα η μητέρα μου έλειψε πάρα πολύ. Και σε ποιο παιδί δεν θα τους έλειπε, ας πούμε, το γονιό της. Αλλά σίγουρα είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Έχουμε ταξιδέψει και στον κόσμο μαζί. Δηλαδή κινήθηκα στη Δανία. Μετά από τη Δανία πήγαμε στη Σουηδία, που τότε άνοιξε ένα γραφείο μοντέλων. Τότε και μετά μετακομίσαμε στην Ελλάδα. Και πότε έφυγε και πάλι η μαμά σου? Εγώ ήρθα 12 χρονών. 19 αποφάσισε να φύγει και να πάει τότε Δανία και μετά Ισλανδία. Saya, I would say she take a lot from me because in my young days I work as a disc jockey. You know, I work as modeling. Η μαμά σου είναι και ψυχολόγος και αυτό είναι ακόμη πιο βοηθητικό στη σχέση σας, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ βοηθητικό και ειδικά τώρα που την έχω κοντά. Σίγουρα είχαμε πολύ καλές σχέσεις και μιλάγαμε συνέχεια. Τώρα που την έχω κοντά, είναι πετάγομαι και κοιτάμαστε μία στη μία, μία την άλλη στα μάτια και λέω, και με λέει, δεν είσαι καλά σήμερα. Θα το συζητήσουμε λίγο. We see the, what's going on, you know. So you have to divide yourself from mother and to Seguru. You know, so you can work in both ways. As my son said, I don't want to talk to my mother today, I want to talk to my psychiatrist. Με πήραν στο Survivor φέτος να πας? Δεν με πήραν φέτος για να πάω στο Survivor, πάνω κατάλαβα ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο να με πείσουν για να πάω στο Survivor. Πιστεύω ότι σε μια άλλη φάση της ζωής μου μπορεί και να μου άρεσε. Δεν ξέρω, τώρα δεν θέλω να περάσω όσο γίνεται περισσότερο χρόνο με το παιδί μου. Και να μην του λείψω, γιατί κατάλαβα μετά και από το καλοκαίρι που έλειψα 3 μήνες
τον έβλεπα από εκεί που, αλλά για ένα παιδάκι 4 χρονών ήταν σκληρό. Κατάλαβα ότι μετά είχε κάποιο, πώς λέει, άγχος αποχωρισμού. Και δεν είναι κάτι που θα ήθελα, ας πούμε, το παιδί μου να νιώσει και να του μείνει ότι «Α, μητέρα μου, έλεπε συνέχεια ή μεγάλα διαστήματα». Τελικά, αυτό που λέμε το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι η μαμά είχε ασχοληθεί με το DJing, με τη μουσική, γιατί έχει καλλιτεχνική η φλέβα η Σάγια, με το modeling, είναι πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε ότι δείχνει 20χρονη, το δέρμα της είναι... δεν υπάρχει. Καταρχήν με αυτό το ύψος και με αυτό το δέρμα όντως, έχει DNA πολύ δυνατό και μπράβο της, να είναι καλά. Και η Σάγια, τι ωραία που είναι το μαλλί της έτσι. Σπάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή αν ερχόταν η Σάγια και μας έλεγε και από εδώ η αδερφή μου, δεν θα λέγαμε ναι. Μεγάλη διαφορά. Κλωτσούσε, ναι. Πόσα χρόνια την κάνανε δική σου. Δεν θα κλωτσούσε. Και τι ωραίο που ενώ είναι από τόσα διαφορετικά μέρη στον πλανήτη αυτή η οικογένεια και είναι ένα τέτοιο κράμα όπως μας το περιέγραψε η Χριστιάνα, τελικά η μαμά και η κόρη, τώρα που έχει και γονάκι, έχουν καταλήξει και είναι μαζί τα τελευταία 6 χρόνια. Και είναι στην Ελλάδα και λέει η μαμά ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος, έτσι. Έτσι. Να... μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλές δουλειές και στο κέντρο αισθητικής. Σίγουρα θα ξέρετε μυστικά που τα έχετε φέρει εκεί από τη Γουιάννα. Τα μαλλιά της τέλεια της Σάγια. Ναι, ναι, και θα ασχολούνται και με μαλλιά και τα πλεξιδάκια που κάνουν. Έχουν πρακτικές και ιδιαίτερα πράγματα που κάνουν. Δεν μπορεί να τα κάνει και καμία άλλη. Που πάνε από γενιά σε γενιά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πώς μας έλεγε εμάς η δική μας γιαγιά, βάλε ελαιόλαδο, γιατί αυτό ήξερε. Κατάλαβες, εκεί ξέρουν τα δικά τους μυστικά.